Πάμε σε αυτήν την ιστορία που αναδείξαμε χθες με το Θήμιο, ο οποίος χάθηκε και έχει βγει και alert για τον εντοπισμό του. Το ψάχνουν, δεν έχει βρεθεί έως τώρα. Έχουμε το δήμαρχο του Πύργου. Τον κύριο Δονακόπουλο, ε. Ναι, να του πούμε μια καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Καλημέρα. Έχετε κάποιο νεότερο? Τι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο? Τι έχετε μάθει εσείς? Όχι, δεν έχουμε. Δυστυχώς, ένας άνθρωπος αδικημένος από τη ζωή μετά από ένα ατύχημα, είχε προβλήματα υγείας, ζούσε μοναχικά, πολύ δύσκολα, με ένα επίδομα που κάποια στιγμή σταμάτησε να παίρνει, αδύναμος προς εργασία, είδε το πολύ σκληρό πρόσωπο που πολλές φορές μικρή μερίδα συμπολιτών δυστυχώς δείχνει σε αδύναμους ανθρώπους, βίωσε ένα αρκετά επεισόδια bullying, θα έλεγα, όχι απλά φραστικά, αλλά και πλέον με επιθετικότητα και με άλλα μέσα, με κροτίδες, με πάρα πολλούς έτσι, τρόπους επικίνδυνους. Και προσέφυγε στην αστυνομία και πριν αναρτηθεί αυτό το στο διαδίκτυο το βίντεο που δείχνει ένα επεισόδιο το οποίο το είχαν στήσει ήδη οι άνθρωποι για να το κυκλοφορήσουν αντίστροφα στο διαδίκτυο, δηλαδή να τον κάνουν, να τον παρουσιάσουν ως φόβητρο στην κοινωνία του Πύργου. Αλλά μετά τις 4 Μαΐου που πήγε τελευταία φορά στην αστυνομία να ζητήσει προστασία, έχουν εξαφανιστεί τα ίχνη του. Η αστυνομία έκανε κάτι, κύριε Δήμαρχε? Δεν ξέρω να σου πω αναλυτικά. Αυτό που όμως δεν έχουμε δει είναι να μπορέσει να διευκρινίσει ποια ήταν τα άτομα στο βίντεο τα οποία εμφανέστατα ουσιαστικά είχαν επιθετική συμπεριφορά. Κακοποιούν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ναι. Γιατί ποιος το ανέβασε αυτό το βίντεο? Δεν υπάρχει εκείνος που το ανέβασε? Αυτό λέω. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα με ποιο. Συλλήψεις πάντως δεν έχουμε δει. Ακόμα δεν έχουμε δει, ανακοινώσετε εκεί. Δεν ξέρω αν γίνονται κινήσεις που δεν δημοσιοποιούνται ακόμα για να έχουν αποτέλεσμα. Βέβαια οι πολίτες περιμένουν, η κοινή γνώμη περιμένει κάτι η κοινωνία, γιατί μέσα από τις εικόνες ίσως μπορούν να ταυτοποιηθούν και ποιοι είναι αυτοί, αλλά και η κοινωνία εκεί ξέρει περίπου ποιοι είναι στην περιοχή. Είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας αυτό που έχει συμβεί. Δεν εκφράζει την κοινωνία του Πύργου, είναι ελάχιστα άτομα αυτά, αλλά ξέρετε, δυστυχώς το μεγάλο κακό μπορεί να γίνει από ελάχιστους. Πάντως, πρακτικά, μέσα από την εκπομπή σας στέλνουμε ένα μήνυμα στο Θήμιο ότι ο Δήμος Πύργου μπορεί να αναλάβει σημαντικό μέρος βοήθειας να του δώσει και μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμα και σε εργασία να βρει και να τον βοηθήσουμε μέσα από τις νόμιμες δυνατότητες που μας παρέχει το καταστατικό της αυτοδιοίκησης. Πριν από αυτό τον είχατε κάπως βοηθήσει, είχε έρθει σε εσάς και με αυτόν σας ευχαριστήσουμε. Αν είχε έρθει ποτέ, όχι, όχι. Όχι. Μακάρι να βρεθεί ο άνθρωπος. Ήταν αξιοπρεπής άνθρωπος. Δεν ήταν. Ναι. Αποτελεί όλα αυτά που βλέπουμε αυτόν τον καιρό. Αλλά ήταν γνωστή η ιστορία του, ρε παιδιά. Δημαρχέ μου, ήταν γνωστή η ιστορία του. Γνωστό ήταν, ναι. Ναι, αλλά και ο κόσμος τον βοηθούσε σε μεγάλο βαθμό. Και στα σπίτια που έμενε πολλές φορές. Δεν είχε δυνατότητα να πληρώσει ο άνθρωπος. Και σε σπίτια έμενε, πώς να σου πω, οριακά κατοικήσιμα που ήταν έτσι εκτελημένα. Πάντως μακάρι να βρεθεί, να είναι καλά και αυτή η μεγάλη αγάπη που υπάρχει και το κύμα. Αυτό πιστεύω και να το γευτεί, κάποιοι, να ο ίδιος αν έχει δυνατότητα να μας ακούει. Να στείλουμε ένα μήνυμα ότι υπάρχει άλλη όψη της κοινωνίας η οποία θα φανεί σύντομα. Εάν ο Θήμιος επιστρέψει. Δεν την έχει δει αυτή την όψη, δυστυχώς. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Ας τη δει τουλάχιστον τώρα που έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις η ιστορία και τέτοια δημοσιότητα. Πάμε.